συγχαρητήρια σε όλους μας. Προπονητές, παίκτες, όλοι, ακόμα και ο κόσμος ήταν πολύ πιο νεαρός σήμερα. Ήταν ένας τελικός για μας, όπως και η επόμενη που έρχονται, το θέλαμε, το κερδίσαμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Το τελευταίο 1,5 λεπτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο δημιουργεί και γεννά ωραία ερωτηματικά παραπάνω και ερωτήσεις τις οποίες μπορούμε να λύσουμε. Θέματα στην πίεση κτλ. Τουλάχιστον η ομάδα έδειξε αυτό το παιχνίδι χαρακτήρα παραπάνω από τα προηγούμενα. Πήραμε δύο σημαντικά καλάθια, βγήκαμε μπροστά, παίξαμε δυο άμυνες και πήραμε το παιχνίδι. Η ομάδα παρουσιάζει ανωδική πορεία το τελευταίο καιρό και από το μπάσκετ και λόγω ευστοχίας που είχαμε κάποια θέματα στον πρώτο γύρο. Είναι η δουλειά που βάζουμε κάθε μέρα στο γήπεδο. Συνεχίζουμε ένα από τις πιο αθλητικές ομάδες στο πρωτάθλημα και οι πιο νεαρές. Πιστεύω αυτή η ομάδα μπορεί να χτίσει και άλλα πράγματα. Είναι ο χρόνος που θέλει λόγω της νεανικότητας του χαρακτήρα και της ηλικίας. Πιστεύω θα βγουν όλα. Την ομάδα την αγαπάω. Είμαι από μικρό παιδί εδώ. Μπορεί να σπούδασα να έκανα. Ήρθα σήμερα φέτος να παίξω με την ψυχή μου εδώ πέρα, παρόλο τη θητεία μου κτλ. Τα δίνω όλα σε κάθε προπόνηση. Δεν έχω λείψει. Τα παιδιά μου έχουν αγκαλιάσει και σε δυσκολίες και σε οτιδήποτε. Και ο coach και το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση μου συμπεριφέρονται άψογα. Ήμασταν λίγο άτυχοι φέτος. Παρ' όλα αυτά πολεμάμε μέχρι το τέλος. Όσο για τη σημερινή εμφάνιση, δεν έχω να ευχαριστήσω κάποιον πέρα από του συμπαίκτε μου και τον προπονητή μου με εμπιστεύτηκε. Πιστεύω ότι τα πράγματα είναι εξίσου. Μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο, παίζουμε με 5, το δηλώνω. Προσπαθούμε να κερδίσουμε και του διαιτητέ με το παιχνίδι μα, με τον ενθουσιασμό μα και την ενέργειά μα. Ευχαριστούμε και τον κόσμο γιατί σήμερα πιστεύω ότι έβαλε και ένα λιθαράκι σε αυτό. Οι διαιτητέ δεν νομίζω ότι πρέπει να μα απασχολούν. Εμεί δημοσιογραφικά μετράμε. Αρχίζουμε, έχουμε βγάλει τα κουμπιτεράκια, μετράμε άλλε 4 νίκε, άλλε 3, άλλε 5. Πού κρίνεται, σε ποιον αριθμό κρίνεται, πιστεύει, παραμονή. Θα πω κάτι τετριμένο το οποίο ισχύει όμως πάρα πολύ. Παιχνίδι με παιχνίδι. Μπορεί να είναι κουραστικό να το λέμε και να κλείνει στόματα, αλλά παιδιά αυτό είναι. Εμείς μπαίνουμε κάθε εβδομάδα, ζούμε μια ρουτίνα, την προπόνησή μας, το σχεδιασμό μας για το επόμενο μάτς. Μετράμε και εμείς τα κουτιά. Δεν μην νομίζετε ότι δεν τα έχουμε στο μυαλό μας, αλλά αν δεν το δεις παιχνίδι με παιχνίδι, δημιουργείται άγχος και στρες. Επιπλέον βάρος το οποίο δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε μέσα στο μάτς. Άμα συνεχίσουμε να παίζουμε όπως σήμερα, νομίζω ότι στο τέλος θα τη σώσουμε κιόλας.